Είδαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα υλικά και θέλω είμαστε να το πω. Είμαστε έτοιμοι να μαγειρέψουμε. Θέλω να το πω αυτό πάντως, με συγχωρείτε. Δηλαδή, πρέπει να τα μοιραζόμαστε με τον κόσμο αυτά. Τι να θέμα είναι αυτό που έχεις με το μάτι, δηλαδή είσαι επαγγελματίας τόσα χρόνια, αυτό το μάτι σε ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ταλαιπωρία, κυρίες και κύριοι, με αυτό το μάτι. Επειδή εγώ θέλω να είμαι έτοιμη. Ναι. Αν τα μάτια ζεστά, αυτά, να κάνω γρήγορα τη δουλειά μου. Κάθε φορά λέμε, τι αγχώνεσαι, τι αγχώνεσαι. Θανάση. Ναι, ρε Ντίνα, με το μάτι αυτό όμως έχει θέμα. Δεν έχει ούτε με την κουζίνα, ούτε με τα σκεύη, με το μάτι έχει θέμα. Άσε με να έχω κι εγώ ένα θέμα, παιδί μου. Άσε με να έχω ένα θέμα. Λοιπόν, να αρχίσει το λάδι να ζεσταίνεται. Να βάλουμε το κρεμμύδι. Ωραία. Να σοτάρετε. Πόση ώρα το ζεσταίνουμε το λάδι, σοτάρουμε απλώς, ε. Τι θες τώρα, μωρέ. Όχι, θέλω να γράφω, ρε παιδί μου. Α, θες να γράφεις. Θέλω να γράφω αυτά που λες. Τι μαθητής είσαι εσύ. Για να υπάρχει μία... να τα θυμάμαι κιόλας. Τα θες και γραμμένα. Είσαι μαθητής. Στον πρώτο το δρανείο. Το έχεις και το τραγούδι σου. Λοιπόν. Πάμε παρακαλώ για τη συνταγή. Ο καλός ο μαθητής. Είναι έτοιμος να δει για τα μανιτάρια. Θα χρησιμοποιήσουμε μανιτάρια λευκά. Ωραία. Okay. Τα μανιτάρια τα λευκά θα τα έχετε σκουπίσει πολύ ωραία με μια βραγμένη πετσέτα. Mm-hmm. Και αν θέλετε, δεν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αφαιρέσετε το εξωτερικό. Έτσι, με τα χεράκια. Ωραία. Καλό θα είναι να μην τα πλένετε τα μανιτάρια. Γιατί τα μανιτάρια είναι σαν τα σφουγγάρια. Τραβάνε πάρα πολύ νερό. Αν είναι πραγματικά λερωμένα και πρέπει να καθαριστούν, σε τρεχούμενο νερό πάρα πολύ γρήγορα. Ποτέ το μανιτάρι με στο νερό. Θα τραβήξει πάρα πολύ υγρό και μετά θα γίνουν σαν νερόβραστα. Δεν θα είναι ωραία. Έχουμε ετοιμάσει τα μανιτάρια. Θα βάλω τα μανιτάρια εδώ δίπλα. Θα σας πω για ποιο λόγο. Με λίγο λαδάκι για να σοταριστούν. Εκεί δίπλα έχουμε ετοιμάσει το λάδι με το κρεμμυδάκι. Για να με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι. Συμφωνείς, εγώ θα γράφω κάποια tips εδώ πέρα, εντάξει, από αυτά που λες. Ναι, μπορείς να γράφεις. Άστο το μάτι εδώ, κοίτα. Παιδί μου, εγώ... Λύσαξες. Δεν πλένουμε ποτέ τα μανιτάρια. Τα σκουπίζουμε με βρεγμένο πετσετάκι. Τα σκουπίζουμε. Ωραία. Έχω εδώ το λάδι με τα κρεμμυδάκια. Αρχίζει αυτό και ζεσταίνεται. Και πάμε να βάλουμε και το κρέας. Είπαμε χοιρινό, όλα τα άλλα υλικά τα έχετε γραμμένα. Θα βάλετε να σοτάρετε το κρέας, το χοιρινό. Ο Θανάσης, μην έχετε κανένα άγχος, θα επισημάνει και γραπτός όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να συγκρατείτε. Έχουμε εδώ ψαχνό από μπούτι, χοιρινό. Θα κρατήσει πάρα πολύ ωραία για να γίνει, να σιγοψηθεί στην κατσαρόλα. Γιατί θα δείτε, εκτός από την αρχή που θα το θωρακίσουμε το κρέας, μετά θα δουλέψουμε με χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί και στην μπύρα, ειδικά στη μαύρη μπύρα, θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι καλύτερα να είστε σε χαμηλές θερμοκρασίες για να μην πικρίσει. Δηλαδή, δεν είναι τόσο επικίνδυνο, απλά σας το λέω να το έχετε υπόψη, ότι αν είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να πικρίσει ελαφρώς. Ωραία, κάτσε τώρα. Έχω ερώτηση. Έχω ερώτηση. Δεν θα είχες. Να είσαι συνεργάσιμη, δυνά μου. Έχω ερώτηση, σου λέω. Δεν είμαι και συνεργάσιμη το τώρα. Το μάτι έχει 9. Η ανώτατη κλίμακα είναι μέχρι το 9. Ναι. Πόση ώρα και σε ποια βαθμίδα. Ποιο από τα δύο τώρα θες. Σε αυτό, με το κρέας. Εδώ ναι. Δουλεύουμε σε δυνατή θερμοκρασία στο 9 μέχρι να θωρακιστεί από τις δύο πλευρές. Να πάρει χρώμα, να ροδοκοκκινήσει. Κοίταξε να δεις. Τώρα σε 2 λεπτά αυτό θα το γυρίσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Έτσι, σε αυτή τη διαδικασία να τη σοτάρουμε. Έχουμε βάλει το κρεμμυδάκι. Από τη στιγμή που έχουμε βάλει το κρεμμυδάκι, αυτό βγάζει λίγο υγρό, αλλά δεν μας πειράζει. Mm-hmm. Το βλέπεις, αυτό το χρώμα θέλουμε εδώ. Ωραία. Έτσι. Γυρίζουμε. Και πρόσεξε να δεις, τώρα θα σου δείξω ένα άλλο κόλπο. Για να πήξει ωραία η σαλτσούλα, θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Δεν αλεύρωσα το κρέας, για να μην πέσει πάρα πολύ το αλεύρι. Mm-hmm. Αλλά θα κάνουμε το εξής. Για πες. Ξέρεις εσύ αυτό το κοσκινάκι που σου αρέσει. εδώ σε έχω. Καινούριο. Καινούριο κοσκινάκι μου που ήμουν να σε κρεμάσω. Γιατί δεν το είχαμε κρεμασμένο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πού είναι το αλεύρι, εδώ. Εδώ μέσα. Λίγο αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας. Όλο αυτό το βάλω δηλαδή τώρα. Ναι, πρόσχε μην πέσει όμως, να είσαι εδώ από το κάτω έτσι. Σε παρακαλώ, μιλάς με ημιεπαγγελματία. Δυνά, λοιπόν, έλα. Ημιεπαγγελματίας. Πάμε. Έτσι όπως είσαι, θα βάλεις παντού αλεύρι. Παντού. Τώρα, γιατί βάζουμε αλεύρι έτσι και το κοσκινίζουμε από πάνω. Είσαι έτοιμος, Θανάση.
Γιατί διαφορετικά, αν βάλετε το αλεύρι με το κουτάλι, αυτό μπορεί να πάει σε ένα σημείο και είναι επικίνδυνο, γιατί αν πάει σε ένα σημείο μόνο θα σβολιάσει. Μπράβο. Το έχουμε. Ωραία. Το γράφω και αυτό. Λεπτά, το γράφω και αυτό. Ναι. Προσθέτουμε, θα γράψεις το αλεύρι στο φαγητό με ένα κοσκινίζοντάς το. Πρώτα σβήνουμε εδώ με την πύρα. Με την πύρα στην υγειά σας. Αυτό σας αφήσουμε στην άκρη γιατί δεν είναι έτοιμα τα μανιτάρια. Πάμε. Μπύρα. Ουόψ. Έτσι θα σκεπάσει η μπύρα το κρέας. Εδώ δίπλα σας είπα ότι θα βάλουμε τα μανιτάρια. Προσθέτουμε το αλεύρι κοσκινίζοντας το. Μισό λεπτό, Αντινά, γράφω και σώση εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, να συγκρατείτε, βλέπω, σωστά. Λοιπόν, σωστά πρέπει να γίνεται δουλειά. Θα βάλουμε λίγο τα μανιτάρια στο λαδάκι. Λοιπόν, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τα μανιτάρια θα κρατήσουν το σχήμα τους και θα είναι πολύ ωραία μέσα στο φαγάκι. Ωραία. Γιατί κάποια στιγμή, από τη στιγμή που όλα θα αρχίσουν αυτά να βράσουν, θα τα βάλουμε όλα μαζί και θα αφήσουμε το φαγάκι για μια ώρα. Σε δύο λεπτά θα είναι έτοιμα και τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια αυτά είναι λαζαρίνες, ε. Αυτά είναι τα μανιτάρια τα λευκά. Τα λευκά. Λαζαρίνες, δεν τα λένε αυτά. Όχι πλευρό τους. Όχι, δεν είναι πλευρό τους. Αυτά είναι σαμπινιόν ντε Παρί. Τώρα εγώ φταίω. Παιδιά, πού είναι ο Θανάσης. Ξαναπέστο λίγο αυτό, ξαναπέστο. Σαμπινιόν ντε Παρί. Πω, Παναγία μου. Έλα εδώ, Θανάση, έλα εδώ. Έλα τώρα. Καροτάκια. Ναι. Μέσα εδώ στο φαγητό. Δεν έχετε δοκιμάσει αυτό το φαγητό, αλήθεια σας λέω. Πάρα πολύ νόστιμο. Ωραία, ωραία, έχει αρχίσει να μυρίζει ήδη. Έτσι, εδώ με την πύρα έβαλα ένα δαφνόφυλλο και εκτός από δαφνόφυλλο θα βάλετε κεντροκούκουτσα. Πώς το πες? Κεντροκούκουτσα. Είναι ο κόκκος από το κέντρο, το δέντρο. Είναι αυτό που φτιάχνουμε το τζιν, το ποτό. Άμα δεν το βρείτε, αν και σας έχω πει ότι μια επίσκεψη στα μπαχαριτζίτικα πρέπει οπωσδήποτε να την κάνετε. Επιβάλλετε. Αν δεν έχετε, θα βάλετε μπαχάρι. Δεν έχουμε προβλήματα. Πώς είναι, είδες πόσο μαλακό είναι. Γλυκό λεμονάτο. Είναι. Γλυκό είναι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι λεμονάτο. Ναι. Mm. Όχι λεμονάτο, είναι γλυκό. Ναι, εντάξει, παίρνει και θέμα. Αυτό ήταν. Βάλαμε. Εδώ έχουμε βάλει και τα μανιτάρια. Και θα προσθέσουμε το δαμάσκηνο. Το δαμάσκηνο έρχεται εδώ να πάρει λίγο από το πικρό που έχει η μπύρα. Και τα δαμάσκηνα όλα στην αρχή, όπως βλέπετε εδώ και κάνουμε. Αφήνουμε λίγο ανοιχτή την κατσαρόλα για να φύγουν οι αλκοόλες από την μπύρα. Μετά σκεπάζουμε, αφήνουμε το φαγάκι για μία ώρα. Αν βλέπετε και χρειάζεται και σώζεται και θα σωθεί, δεν έχει αρκετό νεράκι, θα μου προσθέσετε λίγο ζωμό λαχανικών. Πολλές φορές όμως δεν είναι αναγκαίο. Θα δείτε ότι μπορείτε μέχρι το τέλος να έχετε μόνο το φαγητό βρασμένο στην πύρα. Να δω τι έχει κάνει ο Θανάσης. Το γράψα σωστά. Wow. Κεντροκούκουτσα είναι η καρπή του κέντρου. Mm. Πολύ ωραία. Ερώτηση μπαχαρικό που βάλετε το στην κουζίνα σας. Ταιριάζει πολύ ωραία με τα ψάρια. Στις σούπες δηλαδή όλες. Και πολύ ωραία με λαχανικά όπως είναι τα μανιτάρια. Πάει πολύ ωραία με τα άσπρα κρέατα. Όπως είναι το χοιρινό ή το κοτόπουλο. Γλυκό είναι. Όχι γλυκό, είναι γλυκό. Είναι λεμονάτο, είναι. Όχι λεμονάτο, ρε Ντινά. Έλα, μωρέ Θανάση. Κάτσε να φάω. Δεν συμφωνούμε. Βλέπετε, έχουμε τις διαφωνίες μας εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Έλα. Άσχετο. Σχετικό, αλλά ξέχασα να το ρωτήσω πριν. Ναι, αν βάζαμε ξανθήμπυρα. Ωραίο θα ήταν. Γίνεται. Δεν θα ήταν όμως σκουρόχρωμο. Αυτό το φαγητό είναι πολύ ωραίο γιατί είναι σκουρόχρωμο. Θέλεις να φέρεις το έτοιμο που το έχουμε, να το σερβίρουμε. Κάτσε να νοικοποιήσουμε. Μια και πας, περίμενα. Μην φύγεις έτσι με άδεια χέρια. Καλά, σιγά μην φύγω με άδεια χέρια, είναι δυνατόν. Έλα μου. Θέλω να είμαστε καθαροί, νοικοκυρεμένοι. Περίμενε, κι άλλο σου πω. Δώσ' το και αυτό. Θα αφήσει εκεί στο νεροχύτη. Δώσ' το. Θα φέρει το έτοιμο, μην μου καεί όμω πρόσεχε. Θα φέρω εγώ όλα, μην ανησυχεί, Δινά. Δεν ανησυχώ. Έχω το κεφάλι μου ήσυχο μαζί σου. Έλα. Πού είναι τα γάντια μου? Να, δίπλα εκεί. Α, εδώ είναι. Το κατσαρολάκι θα φέρει για να σερβίρουμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε κάνει και 2-3 πατατούλες. Θα βράσετε 2 πατατούλες. Αυτό το φαγάκι επειδή έχει έτσι, ωραία σάλτσα έτσι πηχτή, πάει πολύ ωραία. Είμαι πατάτες βραστές, είμαι ρύζι, κάντε ένα πιλαφάκι. Να το και το φαγάκι. Καίει. Τι καίει, μωρέ. Καίει λίγο, τώρα το σκόβω. Έλα, βρε Θανάση. Άμα σου πω σαν τι μου μυρίζει, θα είναι τέτοιο. Τι. Θα με κοροϊδεύεις. Αλλά εγώ το πιστεύω και θα σου το πω. Θα με κοροϊδεύεις, λέει. Αλλά είναι το δαφνόφυλλο, γι' αυτό μυρίζει. Μπορείτε όμως, τι άλλο μπορούμε να σερβίρουμε μαζί. Λίγο πουρέ. Που αρέσει και στη Χριστιάνα. Ριζάκι. Ναι, παιδί μου. Είσαι. Ναι. Κοίτα εδώ. Κοίτα, κοίτα φαΐ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία μυρίζει. Τι λες τώρα.
Είναι ένα φαγάκι η σάλτσα, βλέπω, που μπορείτε ακόμη και ετοιμάζετε μπουφέ. Έχετε κόσμο, πολύ στο σπίτι. Το βάλετε αυτό σε μια γωνία με το ριζάκι δίπλα, θα περνάει ο καθένας να παίρνει. Κάνει και λίγο το καλό, έτσι. Κάνει και λίγο το προσεγμένο. Ναι, ενώ τι είναι τώρα μεταξύ μας, έτσι. Να βάλω λίγο ζουμάκι εδώ στις πατατούλες. Ναι, βγάλει και ένα δαμάκι. Α, έχει. Α, από εδώ, από εδώ. Βουλιά. Και όπως τα. Τι, δεν έχεις πιάτο. Πού τρως, μπορεί. Και όπως τα βάζετε όλα από την αρχή μέσα στην κατσαρόλα και γίνεται η σύμβραση, όλα τα αρώματα μαζί είναι σούπερ, σούπερ. Ντούπερ. Εμείς το κάναμε με χοιρινό. Μπορείτε το ίδιο φαγάκι να το κάνετε και με μοσχαράκι. Ακριβώς η ίδια διαδικασία, ακριβώς η ίδια συνταγή. Θα πάρετε και από μοσχάρι, θα πάρετε από μπούτι, πάρετε νουά, θα πάρετε κιλότο, θα το κόψετε σε κύβους ή θα πείτε στο χασάπι να το κάνει για εσάς. Τα έχουμε πει αυτά. Και θα ακολουθήσετε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δίνα. Όση ώρα εγώ μιλάω, δεν άσεις τρώει. Πολύ ωραίο.